Ορίστε. Κύριος Κατεργιαννάκης. Α, ωραία. Κύριος Κατεργιαννάκης. Ωραία. Εδώ, έλα. Ωραία. Έλα, εδώ. Ωραία. Περίμενε, θα πάρω Φάνη να πει μια καλησπέρα στο λαό του Λίμπερο. Ναι, ναι. Κάτσε, Φάνη μου. Κάτσε, κάτσε. Άστον, άστον αυτόν τι λέει. Θα πας, ναι. Καλησπέρα θα πεις, δεν θα πεις τίποτα. Δώσε μια... Βάλε τα ακουστικά σου. Να σε λέω διεθνή τερματοφύλακα. Βάλε και το μικροφωνάκι. Μπορεί να μιλήσει ο κύριος Φάνης. Τι κάνετε. Πόσα χρόνια έχουμε να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο. Δεν τον ακούμε τόσο καθαρά βέβαια, Χρήσανθε. Δεν ακούεις τόσο καθαρά. Θα σου δώσω τα δικά μου τα ακουστικά. Θα σου το... Θα δώσω τα δικά μου ακουστικά, ώστε να του μιλήσει εσύ. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος στο στούντιο. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Φάνης ο Κατεργιαννάκης. Καλησπέρα. Μόλις έφτασε ο ήχος. Καλησπέρα, Φάνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Σας. Καλησπέρα. Ξύπνησαν οι αναμνήσεις, νομίζω, αντικρίζοντας το Χρήσανθο. Έτσι. Έκανα flashback. Flashback. Ένα flashback, όπως το λέω εγώ. Ξέρει, ο Νίκος είναι εκεί διπλά. Ακούω τη μυρωδία, εγώ μυρίζω. Μυρίζεις, μυρίζεις. Ποιος Νίκο, ο Πάπ είναι. Νίκο. Έλα. Τι κάνεις. Καλά, δόξα τω Θεώ εσύ. Δόξα τω Θεώ κι εγώ. Δίνεις και εσύ το παρόν στο Sport Expo από την πρώτη μέρα κιόλας. Έτσι, μέχρι την τελευταία θα είμαστε εδώ. Θα είστε με την ΕΠΟ. Ναι. Ωραία. Έχει... Έχουμε και ένα παιχνιδάκι, νομίζω, αύριο. Α. Έχουμε και ένα παιχνιδάκι. Θα μάθω. Θα σε δούμε δηλαδή ξανά κατά τα δοκάρια. Όχι, θα προσπαθήσω να πω μπροστά. Θα γυρίσω τον Άγγελο, τον Χαριστέα πίσω. Κακό, κακό αυτό, κακό αυτό. Κοίτα, αν είναι να κάνεις ανάλογη εμφάνιση με εκείνη στο ακακότερο στον Ολυμπιακό, μια χαρά είσαι. Έτοιμο. Άμα είναι να βγάζει και τα out δηλαδή με λίγα λόγια, μια χαρά. Γιατί με κάτσει πίσω, κομπλέ θα είσαι. Εντάξει. Σήμερα και τα out μέσα τα βάζουμε. Να σου ζητήσω ένα σύντομο σχόλιο για να μην σε κρατάμε και πολύ για το φετινό Άρη, γιατί η δική σου γνώμη μετράει. Πώς βλέπεις την ομάδα μέχρι στιγμής. Νομίζω ξεκίνησε πολύ καλά την πορεία. Είχε μια κοιλιά, θα έλεγα. Και τώρα η συνέχεια νομίζω έχει βρει τα πατήματα και πάλι με τον καινούριο προπονητή. Με παρένθεση το δεύτερο ημίχρονο του προχθεσινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Στο έκανε. Τώρα είναι ένα κρίσιμο μάτς με τον Ατρόμητο. Ευελπιστώ να πάνε όλα καλά. Να πάρει το, δεν θα πω την νίκη, το σκορ που θέλει για να περάσει την τέταρτη θέση. Και επειδή σε έχουμε μαζί μας, δεν γίνεται να με σε ρωτήσω για τον Χουλιάν Κουέστα κιόλας, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση, καλή κουβέντα για τον Ισπανό τερματοφύλακα και πώς τον κρίνεις εσύ κιόλας. Σίγουρα, φαίνεται από τα πρώτα μάτια ήταν σταθερός, ναι. Και αυτό που χρειάζεται ένας τερματοφύλακας έχει και τη διάρκεια. Και εμπνέει εμπιστοσύνη. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι έχει παίξει η Ισπανία. Αν και πιστεύω ότι τον έχεις, αλλά εντάξει. Όχι, σήμερα όχι. Στα χρόνια μας ίσως. Στα χρόνια σου εύκολα. Ξέρεις ότι ο Φάνης είναι ο μοναδικός παίκτης που έχω πάρει φανέλα του. Έχω τη φανέλα, ναι, από το παιχνίδι στη Σερβέτ. Πόρε φίλε. Μεγαλώσατε λίγο και δύο νομίζω. 8, 9, 98. 98-97. 98, ναι. 1998. Είναι η φανέλα, η μοναδική παίχτη που έχω πάρει που έπαιζε, έτσι, όχι άλλη. Νούμερο 1, Κατεργιαννάκης. Και την έχεις κρεμασμένη στο σπίτι ή όχι. Τώρα μου κάνει. Α, τα προηγούμενα 10 χρόνια δεν μου κάνει. Ωραία, λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ, γεια σας. Να είσαι καλά.